Η κακοκαιρία ελπίδα δικαίωσε έστω και παροδικά τις ελπίδες πολλών Ηρακλειωτών να δουν λευκό σκηνικό μέσα στην πόλη. Μαγευτική εικόνα στην Κρίνη Μοροζίνη με το λευκό πέπλο να καλύπτει τα ενετικά λιοντάρια. Χρειάστηκαν λίγα μόνο λεπτά πυκνής χαλαζόπτωσης προκειμένου να διάσπρει μέρα ακόμη και το κέντρο του Ηρακλείου. Πρωτόγνωρες εικόνες έστω και μικρής διάρκειας και με φόντο το Δημαρχείο του Ηρακλείου με την 25η Αυγούστου να είναι κατάλευκοι και τους πεζούς να απολαμβάνουν το σκηνικό που σπάνια αποτυπώνεται στο κέντρο της πόλης, καθώς προς στιγμήν άσπρισε ακόμη και η παραλιακή λεωφόρος. Και στο λιμανάκι της Παντάνασσας, πλάι στη θάλασσα, το λευκό τοπίο κυριάρχησε νωρίς σήμερα το μεσημέρι. Πανομοιότυπο σκηνικό σε πολλά σημεία στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης του Ηρακλείου, με τη χαρά μικρών και μεγάλων να είναι έκδηλοι και τις αναρτήσεις στα social media να δίνουν το στίγμα της αλλιώτικης Κυριακής μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες, πάντα σε λευκό φόντο. Μικρής μεν διάρκεια το φαινόμενο της χαλαζόπτωσης που τοπικά και παροδικά σημειώθηκε, στάθηκε ωστόσο ικανό να δώσει απίστευτες για τα δεδομένα του Ηρακλείου εικόνες, όπως αυτές στη λεωφόρο Κνωσού που ντύθηκε στα λευκά και μάλιστα προκάλεσε προβλήματα για τους οδηγούς. Κάποιοι χρειάστηκε να σπρώξουν τα οχήματά τους που ακινητοποιήθηκαν υπό τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ σε αρκετά ακόμη σημεία προκλήθηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ακόμη και επί της Εθνικής Οδού, στο ύψος της Παπαναστασίου, προς στιγμήν τα οχήματα κινούνταν σημειωτών, καθώς η ολισθηρότητα ήταν μεγάλη. Μηχανήματα και τζιπ της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου επιστρατεύτηκαν προκειμένου η ασφάλεια των μετακινήσεων μέσα στην πόλη και σε κεντρικές αρτηρίες να αποκατασταθεί, όπως η λεωφόρος Κνωσού αλλά και η λεωφόρος Ικάρου, που στην αρχή της κυρίως από το ύψος ακόμη του Αρχαιολογικού Μουσείου βρέθηκε σε λευκό κλειό. Πλέον ενδεικτικές αυτές οι εικόνες με ένα αστικό λεωφορείο να κινητοποιείται μια ανάσα από την πλατεία Ελευθερίας και τη Δημοτική Αστυνομία να παρεμβαίνει για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Εφημερία με άσπρη μέρα ακόμη και στα ΤΕΠ του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Από τη μια στιγμή στην άλλη το σκηνικό άλλαζε και σε αρκετά προάστια του Ηρακλείου, με τα καιρικά φαινόμενα να εντείνονται όπως τις Βασιλιές λίγο μετά τις 4:30 το μεσημέρι. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά το σκηνικό του καιρού αλλάζει και από την πρόσκαιρη ύφεση περάσαμε στη νέα χιονοθύελλα που πλήττει αυτή τη στιγμή την περιοχή των Βασιλιών Ηρακλείου. Σε κάθε έστω μικρή ανάπαυλα ωστόσο οι πολίτες και κυρίως τα μικρά παιδιά δεν έχαναν την ευκαιρία για παιχνίδι με το χιόνι ακόμη και έξω από τα σπίτια τους. Το καιρικό σκηνικό προκάλεσε πολλά τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, στην πόλη του Ηρακλείου. Με την κακοκαιρία να δείχνει τα δόντια της ακόμη περισσότερο τις επόμενες ώρες, αποφασίστηκε και τα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου να παραμείνουν αύριο κλειστά, ενώ σε κάθε τόνο επαναλαμβάνεται η έκκληση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.